Οι πυρκαγιές ξεκίνησαν στις 16 Αυγούστου. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Το χωριό μας κινδύνευσε να καεί. Αλλά με τη βοήθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων της Ελλάδος και των χωρών που βοηθούσαν και επίσης με την σημαντικότατη βοήθεια εθελοντών κατοίκων, κατορθώσαμε να συγκρατήσουμε τη φωτιά έξω από το χωριό και να τη σβήσουμε. Την ώρα που όλα ήταν μαύρα και δύσκολα, δεχτήκαμε ένα τηλέφωνο από την Πράξη Αγάπης και την ευχαριστούμε γι' αυτό, πώς μπορούσαν να βοηθήσουν. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πιο σημαντικό ήταν να βοηθήσουμε τα παιδιά που είχαν υποστεί και το μεγαλύτερο πλήγμα στον ψυχολογικό τομέα. Γι' αυτό λοιπόν και ζητήσαμε αν είναι δυνατόν να έρθουν πράγματα για τα παιδιά και επίσης να γίνει και κάποια δράση που θα τους έδινε θάρρος. Και πραγματικά σήμερα μετά από την επικοινωνία εμφανίστηκαν εδώ οι συνεργάτες της Πράξης Αγάπης. Έδωσε στα παιδιά και του Δημοτικού και του Γυμνασίου Λυκείου και του Νηπιαγωγείου τα δώρα, μίλησε στα παιδιά. Ήταν μια πράξη ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών που τόσο είχαν ανάγκη. Εκείνο που έχει σημασία όμως και αυτό είναι ανεκτίμητη η προσφορά της ομάδας σας είναι ότι τα παιδιά ένιωσαν την έννοια της αλληλεγγύης, της υποστήριξης των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Να παλεύουμε για έναν καλύτερο κόσμο. Και σε αυτό το ταξίδι είμαστε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Κάνε και εσύ μία πράξη αγάπης.